Μήνα, τι ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σε σένα ότι καλύτερα ευχόμαστε. Ο Φεβρουάριος να είναι ο μήνας σου. Φαίνεται ωραίος μήνας ο Φεβρουάριος, λένε. Ευχαριστώ για πολύ, ευχαριστώ, το ελπίζω. Σας παίρνω και εγώ γιατί αντιμετωπίζω ένα μεγάλο πρόβλημα με την πεθερά μου. Πεθερά που καταρχήν είναι μια νέα γυναίκα, γιατί γέννησε τον άντρα μου όταν ήταν 17 χρονών. Ενώ είναι χωρισμένη και πάρα πολλά χρόνια, ζει γενικά τη ζωή. Δεν είναι αυτό που λέμε η κλασική πεθερά. Τουλάχιστον ούτε εξωτερικά, ούτε στις συνήθειές της. Ο άντρας μου τώρα είναι 35 και η μαμά του 52. Mm-hmm. Αλλά βάζει κάπου και 40 στην εμφάνιση. Μέχρι εδώ όλα καλά. Επειδή είμαι και παντρεμένη 4 χρόνια, γενικά από την αρχή της σχέσης μου είχε δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα, καθότι είναι κολλημένη με το γιο της, τον μεγάλωνε ουσιαστικά μόνη της και γενικότερα είναι μια σχέση, ας πούμε, αδερφική, όχι τόσο μια σχέση μάνας και γιου. Γι' αυτό και με έβλεπε ανταγωνιστικά από την αρχή, γιατί είχα γινόμουν γυναίκα που θα της έπαιρνε τον γιο της σε πολύ μικρή ηλικία. Ο άντρας μου έχει εκείνος πολύ μεγάλο δέσιμο με τη μάνα του, αλλά γενικότερα την έχει πάνω απ' όλα. Έχει εκείνη τον πρώτο λόγο σε όλα και με το τι θέλει εκείνος να δείχνει σε μένα, καταλαβαίνετε. Αλλά βαθαίνει έτσι ώστε να περνάει πάντα το δικό της. Δηλαδή είναι σαν να μας έχει παντρευτεί ένα πράγμα και τις δύο. Εγώ βασικά είμαι από επαρχία, από την Πρέβεζα συγκεκριμένα και ήρθα στην Αθήνα και ήμουν ουσιαστικά μόνη μου όλα τα χρόνια. Αλλά από τη στιγμή που παντρεύτηκα δυστυχώς δεν δουλεύω, οπότε η πεθερά μου μας βοηθά οικονομικά, γιατί είχε άνεση, είχε αρκετά μεγάλη εκείνη την περιουσία από την οικογένειά της. Γι' αυτό άλλε θέσει τα λούσα, τι εκδρομέ, τα μπότοξ, τα γυμναστήριά, τι εξόδου, τα πάντα. Έτσι κι εγώ δίπλα σε εκείνη όλο και κάτι λαμβάνω, οπότε και καταπίνω διάφορα. Μάλιστα έχω και ένα μεγαλύτερο αδερφό, ο οποίο έφυγε κι αυτό μικρό από το χωριό για την Αυστραλία. Έγινε αστυνομικό εκεί, παντρεύτηκε, χώρισε και έχει και δύο κορούλε. Ο αδερφός μου με περνά 12 χρόνια, δηλαδή είναι 44 τώρα, πολύ όμορφος άντρας, γυμνασμένος, με άνεση στο λόγο και όχι επειδή είναι αδερφός μου, αλλά εντάξει μοιάζει και λίγο με το Ρίτσαρντ Γκιρ στα νιάτα του. Καλέ, πόσο χρόνο είναι ο αδερφός σου? 44. Ο αδερφός μου 44, ναι, με περνά 12 χρόνια. Για μένα είναι μεγάλος, ναι, είσαι νέος. Μια χαρά είναι διαφορά. Τι? Στα 32 θα έλεγα εγώ. Βία 40. Να το συζητήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, το αναλύσουμε τώρα. Το θέμα είναι τηλεφωνία με 44. Έτσι, το καλοκαίρι φέτος ο αδερφός μου ήρθε στην Ελλάδα με τα κορίτσια του και τον φιλοξενήσαμε εγώ συγκεκριμένα. Είδα λοιπόν ότι άρεσε πολύ την πεθερά μου, τη διάλυσε και άρχισε να του δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έτσι μαλάκωσε και απέναντί μου πάρα πολύ. Έγινε ήρεμη, ξαφνικά έκανα ό,τι ήθελα. Και ο αδερφός μου βέβαια το κατάλαβε, αλλά δεν είχε κάνει κίνηση όσο ήταν εδώ. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν και εγώ πριν φύγει, το πιάνατε του λέω το και το, βγήκαν ένα βράδυ και πέρασαν πολύ ωραία από ό,τι μου είπε ο ίδιος. Όμως γενικά ο αδερφός μου, εντάξει, δεν είναι και άνθρωπος των σχέσεων, δηλαδή δεν είναι για κάτι σοβαρό. Μπερμπάτης κατέρι, να μου καταλαβαίνει. Ναι, εγώ το ξέρω. Το θέμα είναι ότι όταν έφυγε ο αδερφός μου πάλι στην Αυστραλία, εγώ συντήρησα στην πεθερά μου όλο αυτό το σενάριο, ότι εκείνος έχει την πίστη μαζί σου, ότι τάχα μου λέει πράγματα, τα ρωτάει για αυτήν, και ότι δεν μπορεί τάχα να προχωρήσει περισσότερο μαζί της εξαιτίας ότι σέβεται ότι πρόκειται για την πεθερά μου. Βλακίες δηλαδή, μπούρδες, καταλαβαίνεις. Εκείνη το έφαγε το παραμύθι και εγώ είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Όμως από τον Νοέμβριο και μετά άρχισε, είχε πάθει αμόκ. Ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί, να του μιλήσει στο τηλέφωνο, να του στείλει στο Facebook, Skype. Γενικότερα είχε κολλήσει μαζί, τι να σας λέω. Επικοινώνησα κι εγώ και του εξήγησα πώς έχει κατάσταση. Του είπα, βοήθησέ με να σε βοηθήσω κι εγώ. Πούλα τη έρωτα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο για έναν άντρα και να με αφήσει και να με επιτέλους ήσυχη. Να την έχω στο χέρι, γιατί ήξερα ότι αυτή η σχέση θα βασιζόταν σε σχέση με τη δική μου, να το πω έτσι, αντιμετώπιση των πραγμάτων. Γενικότερα, ο αδερφός μου συμφώνησε εν τέλει και άρχισε να κάνει αυτά που του είπα. Η πεθερά μου έπαθε μεγάλη πλάκα, μέχρι που και τις γιορτές τις πήγε και τις πέρασε στην Αυστραλία. Γενικότερα, Κατερίνα, με το τελευταίο διάστημα πέρασα και περνάω τέλεια, φανταστικά μου σου πω. Σαφώς και λείπει πάρα πολύ στον άντρα μου η μανούλα του, αλλά και πάλι για πρώτη φορά δεν την έχουμε μέσα στα πόδια μας, να μας κάνει κουμάντο σε όλα. Όμως ο αδερφός μου, το πρόβλημα είναι ότι είχε αρχίσει και αντιδρά, γιατί η πεθερά μου ήταν να γυρίσει τώρα 15 Γενάρη, αλλά το είχε αναβάλει δύο φορές την επιστροφή. Δεν λέμε τίποτα να επιστρέψει. Και επειδή
από ό,τι έχω καταλάβει, με βάση τα μηνύματα που μου στέλνει, θέλει να την ξεφορτωθεί. Και μου λέει ότι αν δεν τα καταφέρω εγώ για κάποιο λόγο να φύγει, τότε θα τους τα πει όλα. Θα με αδειάσει. Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να το χειριστώ όλο αυτό. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή προφανώς έχεις πει και την ιστορία ναι. στα παιδιά πάνω για να βγάλουν και το σούπερ. Διαβάζω ότι έχει πολλά χρήματα η επιθερά σου. Ναι. Ευκατάστατα. Ναι, ναι, ναι. Έχει αρκετά χρήματα. Έχει ακίνητη περιουσία. Γενικότερα, λαμβάνει αρκετά ενίκεια. Α, μας το είπες και στην αρχή, ναι, ναι. Σας βοηθάει. Οπότε, ο αδελφός σου σκέφτηκε καθόλου και αυτό το κομμάτι, ότι η πεθερά σου... Ναι, ναι, ναι. Αυτό η αλήθεια είναι ότι του το είχα πει και εγώ. Εξέχασα να σου το επισημάνω πριν. Του το είχα πει και εγώ ότι, κοίταξε να δεις, δεν θα βγεις ζημιωμένος από αυτή την κατάσταση. Όλο και κάτι, θα λάβεις κι εσύ. Μάλιστα. Παίρνοντας αυτό οικονομικά το παιχνίδι, πουλώντας, ναι, 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 ας πούμε, τον έρωτα. Δωράκια και τέτοια εννοείς. Τι δωράκια, ίσως και κάτι οικονομικό, ενώ κάποιο ακίνητο, κάτι άλλο. Αλλά τι ρήτρα, τόσο να το σοβαρέψουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ενώ έμενα μαζί κάποιο διάστημα. Ο αδερφός είναι χωρισμένος. Ναι, καλέ, το θυμάμαι αυτό. Έχουν ερωτική σχέση δηλαδή τώρα. Ναι, παιδί, μα αφού πήγε και εμένα η Αυστραλία. Κάνουν σεξ δηλαδή. Ερωτική σχέση έχουν, ναι, γιατί κανονικά. Όχι, κάνουν πλέπουν πουλόβερ. Όχι, μπορεί να είναι πλατωνική σχέση. Ναι, 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 πλατωνική. Τι πλατωνική σχέση, καλέ. Όχι, είναι ερωτική σχέση. Πήγα να δω τα καγκουρό. Καλά, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, εσύ, Κλέλια μου. Δεν σε ενοχλεί που ο αδερφός τα έχει με την πεθερά σου? Παιδί μου, τι να την ενοχλεί, το έχει οργάνωση. Να απαντήσει, να απαντήσει. Δεν με ενοχλεί, γιατί η πεθερά μου γενικότερα, επειδή καλοδιατηρείται, κοίταζε πάντα πιο νέους άντρες. Οπότε δεν είναι κάτι που με παραξένευσε, που με ενοχλεί. Ναι, αλλά ταυτόχρονα, αν γίνει κάτι πιο σοβαρό, η πεθερά σου ήταν ταυτόχρονα και κουνιάδα σου. Ναι. Και ο αδελφός σου θα είναι ταυτόχρονα και πεθερός σου. Mm. Δηλαδή μπλέκεται πολύ η κατάσταση, νομίζω. Ναι, το θέμα είναι βέβαια ότι ο αδελφός μου έχει αρχίσει και αντιδρά. Δεν του άρεσε η κατάσταση, γιατί η πεθερά μου είναι πολύ πιεστική. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν ξέρω. Κλέλια, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν ξέρω και τι να κάνω. Δεν μπορώ να το πω και στον άντρα μου, δεν μπορώ να το πω τίποτα. Συγγνώμη, όλο αυτό το πράγμα ο άντρα σου, Κλέλια, δεν το γνωρίζει? Όχι, ότι η μαμά του, δηλαδή, ότι η μαμά του τα έχει με τον κουνιάδο του? Ο άντρας μου ξέρει απλά ότι έχει πάει, έχει λίγες διακοπές. Δηλαδή δεν ξέρει όλο αυτό το σενάριο. Δεν γνωρίζει γενικότερα... ότι υπάρχει ερωτική επαφή ανάμεσά τους? Αυτό σε ρωτάω. Δεν το γνωρίζει ο άντρα σου? Όχι, δεν το γνωρίζει, όχι, δεν το γνωρίζει. Και αυτό είναι που φοβάμαι κι εγώ, δηλαδή. Πώς θα αντιδράσει? Ναι, μήπως το μάθει γενικότερα και η πεθερά μου, πώς το μάθει μέσα του αδερφού μου, γιατί να βιάσει ο αδερφός μου στην όλη κατάσταση. Μήπως δηλαδή δεν. Παιδιά, το πιο σημαντικό είναι άλλο. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο άντρας της δεν γνωρίζει, παιδιά, ότι ναι, όλο αυτό το έχει διοργανώσει η Κλέλια. Παιδιά. Δηλαδή όλο αυτό, δηλαδή η μάνα του ουσιαστικά, να τα φτιάξει με τον αδελφό της γυναίκας του, ναι, είναι σχέδιο της ίδιας του της γυναίκας. Και η πεθερά δεν έχει γνωρίζει. Θυμάται τον ύπνο του δικαίου. Με συγχωρείτε, ο αδερφός σου δεν μπορεί να της το πει με κάποιον όμορφο τρόπο, ότι ξέρω εγώ θέλω να τελειώσουμε χωρίς να βγάλει τη φόρα όλο αυτό ουσιαστικά που έχει το οργανώσει? Ο αδερφός μου έχει προσπαθήσει μια-δυο φορές, αλλά εκείνη είναι πολύ συντημένη μαζί. Και πιεστική. Και δεν το δέχεται. Δηλαδή προσπαθεί με κάθε τρόπο να συνεχίσει όλη αυτή η κατάσταση. Και έτσι ο αδερφός μου έχει αρχίσει και αντιδρά. Δηλαδή και μου λέει ότι, κοίταξε να δεις, θα τα διαλύσω όλα. Κλέλια μου, τα πω όλα. Εσύ δεν φοβάσαι μην η μητέρα σου τα αποκαλύψει όλα στο γιο της και ο γιος της σε χωρίσει? Δεν είναι ένα μεγάλο σου άγχος αυτό? Σωστό. Δεν ξέρω, αρχικά το φοβόμουν, αλλά πιστεύω, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να συμβεί. Μη σου γυρίσει μπούμεραγκ δηλαδή όλο αυτό, αυτό σε ρωτάω. Επειδή αν το πει η πεθερά σου, το γιο της, όλο αυτό το πράγμα το οργάνωσες εσύ και την παρότρινες, θα σε χωρίσει ο άντρας. Αν το μάθει τελικά αυτό, η πεθερά. Αυτό, βέβαια. Δηλαδή αυτή πρέπει να είναι η πιο μεγάλη αγωνία σου. Η αλήθεια είναι ότι το έχω φοβηθεί, αλλά είναι πολύ ερωτευμένη μαζί και κάνει τα πάντα για να κρατήσει αυτή τη σχέση. Ναι, καλά, δεν μπορείς να βρεις κάποιον τρόπο εσύ να βοηθήσεις την κατάσταση. Τώρα αυτό που λέω δεν είναι σωστό, ώστε να επιστρέψει αυτή στην Ελλάδα, να φύγει από την Αυστραλία που το έχει από 15 Γενάρη, το έχει αναβάλει. Ότι κάτι έχεις εσύ ανάγκη, δεν ξέρω εγώ τι, δεν θέλω να πω τώρα, να σου δώσω τώρα εγώ μια λύση. Ότι κάτι ναι, εσείς έχετε ανάγκη στο σπίτι σας και πρέπει να επιστρέψει. Το έχω και στεί, απλά επειδή δεν δουλεύω, έχει το πάθημα ότι μπορώ να ελέγξω εγώ το σπίτι. Δεν χρειάζομαι, δηλαδή, δεν χρειάζομαι κάποια βοήθεια. Κλέλια, εσύ φαντάζομαι ξέρεις καλά τον αδελφό σου. Πιστεύεις ότι μπορεί να σε καρφώσει στην πεθερά σου? Μπορεί να το πει όλο αυτό, γιατί αυτό φανάει καταστροφικό και για την πεθερά σου και για το γάμο και για όλα. Πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνει?
Με τον αδερφό μου έχουμε καλή σχέση. Ναι. Δεν πίστευα ότι μπορούσε να το κάνει. Απλά έχει φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο. Δηλαδή τον πιέζει αφόρητα. Καλά, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, βρε Σκλέλια. Με το ζόρι το κάνει ο αδερφός τόσο καιρό. Με το ζόρι πάει μαζί τη. Δεν έχω καταλάβει. Μισό λεπτό, βρε Μαρίνο. Αρχικά του άρεσε από το καλοκαίρι που ήταν εδώ. Στην Ελλάδα που είχε έρθει για διακοπές με τις κορούλες του. Αλλά το θέμα είναι ότι ο αδερφός μου, όπως και είπα και πριν, δεν είναι άνθρωπος των σχέσεων. Δηλαδή είναι των πιο ελεύθερων καταστάσεων. Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα παραμείνει μέσα σε μια σχέση. Μάλιστα. Για το διάστημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλει τη σχέση, δηλαδή. Μάλιστα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Ιουλία. Είναι 66 ετών και είναι από εδώ από τη Μεταμόρφωση. Θέλει να σου μιλήσει, να δούμε τι έχει να σου πει. Καλημέρα, κυρία Ιουλία μου, καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Και σε εσάς τα καλύτερα ευχόμαστε. Απλά έχω βγει από τα ρούχα μου αυτά που ακούω. Είναι δυνατόν μια νύφη να προωθεί την πεθερά της στον αδερφό της για να έχουν και οικονομικό κέντρο. Όφελος. Σας ακούει η Κλέλια. Κυρία Ιουλία μου, παρακαλώ, αν μπορείτε, κυρία Ιουλία μου, κάντε μου μια χάρη, χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, να μας ακούτε μόνο από το ακουστικό. Τέλεια, τέλεια. Σας ακούει και η Κλέλια. Κλέλια μου. Ναι, κυρία Κλέλια, είστε μόνο 32 χρονών. Ναι. Που έχετε τη ζωή σας όλη μπροστά σας. Η πεθερά αυτή είναι και μάνα, δεν είναι μόνο πεθερά. Και αυτό που κάνετε, να την προωθείτε στο αδερφό σας για οικονομικό όφελος, αν μη τι άλλο ντρέπομαι για εσάς. Αν μη τι άλλο. Είχα πεθεράσει όσο με συγχωρέσει, 40 χρόνια νύφη ήμουνα. Δεν το έκανα τόλμα για αυτό το λόγο. Έλεγα, μάνα του άντρα μου, είναι δεν πειράζει, προσπάθησα με τον δικό μου τρόπο να την απομακρύνω, όχι από το σπίτι, να μην επεμβαίνει στα δικά μου προβλήματα, στα δικά μου θέματα, στο σπίτι μου. Λοιπόν, με έναν πολύ όμορφο τρόπο, χωρίς να δείξω ότι είμαι θυμωμένη, χωρίς να δείξω στον άντρα μου ότι δεν θέλω τη μάνα του, γιατί μάνα είναι και εκείνη, αλλά ως το σημείο όμως, είχα και εγώ αδερφό, να την προωθήσω και πεθαρά μου είχε πολλά λεφτά, να την προωθήσω για να έχω εγώ οικονομικό κέρδος, είναι με τι άλλο ντροπή. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, γιατί περιπαιδεί προσδοκητέ, να είσαι τόσο συμφραντολόγα και τόσο να ψηφάς τους ανθρώπους, τα συναισθήματά τους, την ψυχική τους υγεία. Ναι. Εσύ πώς κυρία Ιουλία, θέλω να διευκρινίσω κάτι από αυτό που έχουμε καταλάβει την ιστορία. Για να μην είμαστε τελείως άδικοι, το κέρδος για την Κλέλια δεν είναι οικονομικό, γιατί ούτως ή άλλως τους βοηθάει η πεθερά. Το κέρδος είναι ακριβώς να την έχει μακριά για να μην είναι μέσα στα πόδια του. Λοιπόν, εγώ θα τη πω με τον τρόπο που απομάκρυνε την πεθερά μου. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή που πήγαινε να κατευθεί με τον άντρα μου στη συζήτησή μας, της λέω: Μητέρα, σας παρακαλώ, έρχεστε λίγο. Βγαίνουμε έξω από την κυρία είσοδο και της λέω: Μητέρα, βλέπετε. Αυτό το κουδούνι λέει άλλα ονόματα. Αυτό είναι το σπίτι μας. Το δικό μου και του άντρα μου. Λοιπόν, εσείς έρχεστε και φεύγετε. Τη ζωή που είχαμε εμείς τη συνεχίζουμε και θα τη συνεχίζουμε. Το καταλάβατε. Και τι έγινε μετά από αυτό. Και τι έγινε. Και να κατέβετε. Αφού είναι το κουδούνι. Δεν είναι όλες τις περιπτώσεις όμως οι ίδιες. Αποτελεσματικό το κουδούνι. Αλλά κοιτάξτε κυρία Ιουλία μου, αυτό το κόλπο δεν πιάνει πάντα. Όχι. Έτυχε σε εσάς. Όχι, όχι. Δεν πιάνει πάντα. Αλλά όταν τους δώσουμε... τη δικιά μας τη μητέρα θα την κάνουμε αυτό. Στη μητέρα μας. Θα το κάνουμε αυτό να τη ρίξουμε κάποιον δίπλα απλά και μόνο για να μην έρχεται σπίτι μας. Σωστά. Όχι, για φαντάσου μετά πώς θα νιώσει ο άντρας που θα το μάθει, ο άντρας της Κλέλιας. Ναι, αλλά τώρα έγινε, τι να κάνω. Αν το μάθει ο άντρας της Κλέλιας ότι... Τι θα συμβεί, θέλει να χωρίσει, τι θέλει. Καλά. Τι ζητάει από αυτή τη σχέση μεταξύ άντρα και πεθερά. Ναι, αλλά κύριε... Θεού δεν θέλω να χωρίσω, αν είναι δυνατόν, σε καμία περίπτωση. Εμένα ο δικός μου άντρα θα μάθαινε κάτι τέτοιο, όπου και αν πήγαινε και γύριζε σπίτι, θα βρεις και το βαλίτσα μου απ' έξω. Έχουμε τη σχέση. Είναι δυνατόν να νιώσω ότι η πεθερά μου κοιμάται με τον αδερφό μου. Δηλαδή μόνο σαν σκέψη με.
Αλλά μα μόλι ξαναδεί να σα αρχικά αυτή τη σχέση, δεν την έφυλε εγώ, κυρία Ιουλία. Τη ρίξατε τον αδερφό σου, είπατε. Όχι, κάνετε λάθος. Τη άρεσε από την αρχή ο αδερφός μου από το καλοκαίρι. Εσείς γιατί να το σκαλεί το πράγμα, να πείτε σε παρακαλώ, αδερφέ. Τι πράγμα είναι αυτό. Η μητέρα, σε παρακαλώ πολύ. Καλά, δεν είναι και ανήλικο, κυρία Ιουλία μου, είπε Πεθερά. Δεν είναι ανήλικη. Ούτε ο αδερφός της. Είναι ανήλικη. Θεωρώ και εγώ. Η Πεθερά θέλει και κάτι ζωή της. Δεν είναι το μωρό. Αλλά βλέπετε όμως ότι ακούω ότι ο αδερφός σας δεν έχει σχέση. Δεν του αρέσουν οι σχέσεις. Οπότε λοιπόν, συγγνώμη που θα μιλήσω σε αυτή την έκφραση, δηλαδή όλο αυτό το έκανε για να έχει μια ξεπέτω ο αδερφός σας. Ναι, αλλά η Πεθερά κάθεται σε όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, δηλαδή, Πεθερά. Μα η Πεθερά γούσταρε. Είναι ένα κλίμα ότι του αδερφού του αρέσει και είναι η γυναίκα της ζωής του και ό,τι θα έχει οικονομικά που σήμερα στην εποχή μας ξέρουμε τι σημαίνουν τα χρήματα όταν υπάρχουν ελλείψεις. Λοιπόν, εσείς τι θέλετε να κάνει. Για πέστε μου, όσα είναι για τα σκηνάνε. Έρχεται κάποια στιγμή που στριμωγνόμαστε και οικονομικά και συναισθηματικά φορτωνόμαστε και θέλουμε ένα τόσο για να συμβεί το όλο θέμα. Εσείς δηλαδή ο πενό κοπέλα. Εγώ να σου πω, Μαΐσα, δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι κακό. Απλά πρόκειται μία σχέση. Δεν θεωρούσατε κακό. Δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι κακό. Τώρα. Μα τι λέτε γιατί τώρα. Η πατέρα μου ήθελε αυτή τη σχέση. Δεν την ανάγκασε. Ας την έκαναν μόνοι τους, ως ότι ο άντρας σαν να το μάθει, κοπελιά μου, να μην πει η γυναίκα σου το έκανα. Μάλιστα. Κανένας γιος δεν θα ήθελε η μάνα του. Αν θέλει να κάνει μια σχέση από μόνη της έξω, δικαίωμά της είναι νέα γυναίκα, όσο και να είναι, δικό της το πρόβλημα. Κυρία Ιουλία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Καλό μήνα να έχετε. Γεια σας. Λοιπόν, και έχουμε και την κυρία Παναγιώτα, 70 ετών. Από το Νέο Κόσμο είναι η κυρία Παναγιώτα. Καλημέρα, κυρία Παναγιώτα μου. Καλό μήνα. Καλημέρα. Καλό μήνα. Πώς είστε, κυρία Παναγιώτα? Πολύ καλά είμαι. Αλλά με αυτά που ακούω, μου έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο, να σου πω. Άμα έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, άμα είναι μόνο τρίχα. Λοιπόν, σα ακούει η κυρία Κλέγκα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στην κοπελιά. Αυτό που έκανε στον αδερφό τη δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό πράγμα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία τι ήθελε να κάνει, τι δεν ήθελε να κάνει, τι της έκανε η πεθερά της, τι δεν της έκανε. Ήτανε λάθος της πέρα για πέρα. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό να ρίξει μια γυναίκα με... Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι η πεθερά της. 52. Αλλά να ρίξει μια τέτοια γυναίκα δίπλα στον αδερφό της που ξέρω ότι έχει δύο παιδιά. Αφού τη βλέπω ότι η γυναίκα είναι τσιμπημένη μαζί του. Σωστά, εκμεταλλεύεται και τους δύο, αυτό σου λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, εγώ δεν μπορώ να παρέμβω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά αν το μάθει ο άντρας αυτό, πώς θα αντιδράσει. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Κλέλια μου, έχεις να πεις κάτι στην κυρία Παναγιώτα, σου λέει ότι αν το μάθει ο... Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι να κάνω σχετικά με τον άντρα μου, ότι φοβόμουν λίγο αρχικά. Όμως και η πεθερά μου επέμενε και ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κυρία Κλέλια μου, άκου να σου πω αγάπη μου, άκου να σου πω. Εγώ είμαι 70 χρονών, έχω παιδιά, έχω εγγόνια. Λοιπόν, εγώ βλέπω με το δικό μου το μυαλό, δηλαδή σκέφτομαι με τη δική μου λογική. Αν ό,τι ήθελε η πεθερά σου, εσύ τι έκανες, εσύ. Άσε την πεθερά σου να τα βγάλει πέρα μόνη της. Αν θέλει να κάνει τη σχέση με τον αδερφό, να την κάνει μόνη. Εσύ δεν έπρεπε να ανακατευθείς. Γιατί το μόνο που θα καταφέρεις τώρα όλο αυτό θα σου γυρίσει μπούμεραν. Αν το μάθει ο άντρας σου, ή που θα σε χτυπήσει, ή που θα σε εκδιώξει, ή που δεν ξέρω και εγώ τι. Όχι, μιλάμε τέτοια πράγματα, μιλάμε για όσοι θα σε χτυπήσει. Έπρεπε να σκεφτείς καλά τη σχέση με τον σύζυγό σου πρώτα και μετά να κάνεις οτιδήποτε. Εντάξει, αλλά η συνυπεύθυνη είναι βέβαια και η πεθερά, επειδή μην ξεχνάμε ότι και η πεθερά είναι μια γυναίκα 52 χρονών. Δεν τη θα έκανε κανείς τίποτα με το ζόρι και θα έπρεπε και αυτή να κάτσει να σκεφτεί ότι πάει να μπλέξει με τον αδερφό της νύφης της. Δηλαδή δεν είναι μόνο υπεύθυνη η Κλέλια. Και ο αδερφός, παιδιά, είναι παιδιά. Αυτή δεν θα έπρεπε να κατευθεί.
Και ο αδελφός όμως, κυρία Παναγιώτα μου, συμμετείχε σε όλο αυτό το πράγμα. Σωστό. Μα σωστό. Έτσι ακριβώς, γιατί και εκείνος τη ζήτησε να βγούνε το καλοκαίρι πριν φύγει. Δεν είναι ότι δεν του άρεσε και εκείνου. Δεν είναι ότι ήμουνα μόνο εγώ. Ο παράδειγμα το βασικό. Εσύ όμως θα έπρεπε να αποτρέψει τον αδελφό σου. Εντάξει, αυτό το ξεκίνησε και. Αν το αγαπούσε πραγματικά, θα έπρεπε να αποτρέψει. Μα είναι μεγάλη. Κλέλια μου. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, δεν είναι ότι επηρεάζω απολύτως εγώ. Κλέλια μου, τα έχεις βάλει λίγο και με τον αδερφό σου τώρα. Όχι, δεν τα έχω βάλει με τον αδερφό μου, τον αδερφό. Τα έχω βάλει στο γεγονός ότι συμφώνησε να μπει μέσα σε αυτή την κατάσταση και το πρόσησε, τη δέχτηκε εκεί. Και τώρα ξαφνικά με απειλεί και με είμαι ότι θα τα πω όλα αν δεν φύγει. Έτσι. Κλέλια μου. Έτσι. Άμα δεν φύγει η πεθερά σου από εκεί, σε χειπώνε, να τα παρατηρήσει όλα. Κλέλια μου. Είναι αγάπη μου. Ναι, ναι, αυτός πήγε να κάνει το κέρδι του για κάποια αγάπη καιρό, ξέρω και τα λοιπά, ένα μήνα, δύο, τρεις, πέντε, και πήγε και του καταπώθηκε εκεί πέρα. Δεν θα είναι φυσικό τώρα ο άνθρωπος θέλει να φύγει, να τη διώξει και να μην μπορεί και να τα ξεράσει όλα. Γιατί πρέπει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Κυρία Παναγιώτα μου, δεν κατάλαβα κάτι. Γιατί πρέπει να τα ξεράσει όλα και να μην τη χωρίσει. Πού είναι το δύσκολο για έναν άντρα ο οποίος είναι 44 ετών, με εμπειρία στις γυναίκες και είναι μπερμπάτης και πρέπει να πει όλη αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί να βρει άλλες δικαιολογίες. Μπορεί να βρει, βεβαίως μπορεί να βρει, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά. Να πει: εγώ μπορεί να πήγα να κάνω το κέφι ναι. μου. Γιατί μου το έκανε αυτό, δηλαδή. Γιατί με πήγε έκανε... έτσι εκεί και έτσι κι αλλιώς και έτσι κι αλλιώς και δεν ξέρω κι εγώ τι. Η αδελφή του δεν έκανε κάτι, κυρία μου, γιατί την ζαχάρωνε την κυρία, την πεθερά, ο αδελφός. Ναι, αλλά την ενίσχυσε την κατάσταση, έβαλε το χεράκι. Αλλά δασκαλεύτηκε και μετά και από την αδελφή του, Τζορτζέλα μου. Και εδώ πέρα δεν πήγαινε με τις πιθανότητες, επειδή αν κάτσει ο αδελφός και τα πει όλα τώρα στην ερωμένη του Παύλα πεθερά. Για να μάθει ο άντρας θα χωρίσει αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί σαν άντρας ο οποίος είναι περπατημένος 44 ετών, δεν έχουμε το 20χρονο, το 25χρονο, έναν άντρα που έχουν περάσει τόσες γυναίκες στη ζωή του, μας είπε ότι είναι και σαν το Ρίτσαρντ Γκιρ, ένας κούκλος, δεν μπορεί να βρει μια ωραιότατη δικαιολογία να τη διώξει. Κλέλια μου, η αλήθεια παιδιά πάντα μετράει. Θα μπορείς εσύ ίδια φυσικά να πιάσεις τον άντρα σου και να του εξηγήσεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι λες, το πεις όλη την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το έχω και εσύ κι αυτό. Ναι, όμως θα είναι ειλικρινής. Από το να έχει το φόβο ότι υπάρχει περίπτωση να το πει ο αδερφός της κάποια στιγμή. Ναι, το έχω σκεφτεί γιατί ξέρει ότι η πεθερά μου γενικά κοιτούσε και μικρότερους άντρες. Και δεν νομίζω ότι θα του φανεί τόσο παράξενο. Καλά, μην το λες τώρα, γιατί μάνα τους μιλάμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Παναγιώτα. Κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Και εσείς. Λοιπόν, έχουμε και την κυρία Ματίνα, 62 ετών, από τη Ρόδο. Καλημέρα κυρία Ματίνα μου, καλημέρα και στην όμορφη Ρόδο. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Σας ακούμε, καλό μήνα. Τι κάνετε, καλά είσαστε. Καλά κυρία Ματίνα μου, εσείς. Είστε τόσο όμορφοι, όλο το πανέλ βέβαια. Ευχαριστούμε. Και σας εκτιμώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα ήθελα να πω, η πεθερά είναι 52 χρονών. Είναι άξια της μοίρας της. Το κοριτσάκι του φταίει, είναι μικρό. Ναι. Δηλαδή πιστεύετε ότι ευθύνεται καθαρά η πεθερά. Και όχι κλαίει από το. Δεν είναι πεθερά. Τι το ήθελε το νεαρό. Δεν είναι μικρή μια. Μια μεγάλη κοπέλα. Ναι, δεν θα είναι. Το κάνει τι. Καλά, δεν είναι και πολύ νεαρό. 44 είναι. Και επίσης και η κλαίλια δεν είναι και αυτή πολύ μικρή. Είναι 32 ετών. Δηλαδή. Εντάξει, και το έχει στήσει όλο αυτό. Της. Είναι μικρή. Ναι, απλά το έχει στήσει. Όλο αυτό, όλη αυτή την πλεκτάδη. Δεν φταίει το κορτσάκι. Η πεθερά φταίει και ο αδερφός της. Μάλιστα. Αυτή είναι η λογική μου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να βάλει μπροστά τον αδερφό της και να του πει. Γιατί δεν θέλει τώρα. Αφού είναι γεννή ο τέτοιος που τη ξέρω για την κοπέλα. Τι είναι η πεθερά της. Να είστε καλά, κυρία Ματίνα μου. Καταγράφουμε αυτό που είπατε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν. Κλαίλια, τι να σου πω τώρα. Για μένα το φταίξιμο είναι λίγο πάνω σου. Δηλαδή, τα έχεις κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις μια πολύ σοβαρή κουβέντα με τον αδελφό σου και να πάψετε και οι δύο εντός εισαγωγικών να κοροϊδεύετε αυτή η γυναίκα. Είναι κρίμα και να παίζετε και με τα αισθήματά της, αλλά και να παίζεις και με τα νεύρα του αδελφού σου. Άστε να γυρίσει πίσω και αν είναι πολύ παρεμβατική στη σχέση σας, στη σχέση σου και στο γάμο σου και στο σπίτι σου, κάνε μια κουβέντα με την πεθερά σου. Αλλά λίγο αυτή η ιστορία νομίζω πρέπει να λήξει, γιατί στο τέλος θα έχετε άσχημα ξεμπερδέματα. Ναι, ήδη... μάλλον την καλύτερη λύση. Ναι, την έχεις παίξει αρκετά νομίζω. Καλό μήνα. Καλά ξεμπερδέματα. Καλημέρα. Πάρα
πάρα πολλά τηλέφωνα. Πανικός γίνεται στα τηλέφωνα σήμερα. Καλημέρα. Πρωτομηνιά και θέλω να τα πούνε όλα.